Φίλοι μου, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να σουλουπώσουμε ένα μηχανάκι που είχε μια πτώση αρκετά μεγάλη. Έπεσε από ένα αυτοκινούμενο ενώ ταξίδευε στο δρόμο και προκλήθηκε αυτή η ζημιά που βλέπετε εδώ. Πήγαν όλα τα πλαστικά, στράβωσε το τιμόνι, αυτό εδώ έχει ανέβει προς τα πάνω, πρέπει να κατέβει. Έφυγε από μέσα ο δείχτης του καυσίμου, καθρέφτες ξεβιδώθηκαν, έσπασαν και το θέμα είναι, επειδή είμαστε διακοπές, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το σουλουπώσουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα σφιάξουμε το τιμόνι κατεβάζοντας αυτό το κομμάτι κάτω για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε μετά το πλαστικό. Για να μπορέσουμε τώρα να το εισάξουμε, φίλοι μου, θα βάλουμε εδώ ένα συμπαγή σίδερο και θα το πατήσουμε έτσι προς τα κάτω να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να το φέρουμε. Τώρα θα πάμε να ασχοληθούμε να ανοίξουμε τα όργανα για να μπορέσουμε να βάλουμε στο φίλτρο, στο δίχτυ καυσίμου, τη βελόνα που έχει φύγει. Θα βγάλουμε εντελώς και το μπροστινό κομμάτι, έχει αυτές τις βίδες εδώ που το κρατάνε, και εδώ από κάτω δύο βίδες. Ξεβιδώνουμε τώρα την μπίζα από το κοντέρ. Εντάξει, πάμε τώρα να ξεβιδώσουμε αυτή τη βίδα που κρατάει το προστατευτικό κάλυμα. Πάμε τώρα, φίλοι μου, να ανοίξουμε τα τζάμια. Και κοιτάξτε λοιπόν τώρα, ορίστε, πώς βγάζουμε τα τζάμια και τοποθετούμε πάλι το δίχτυ στη θέση του. Για να δούμε όμως αν είμαστε εντάξει, θα δοκιμάσουμε ανοίγοντας το διακόπτη και βλέπουμε ότι ο δείχτης λειτουργεί κανονικά. Τώρα, όπως βλέπετε, ο δείχτης έχει παραπάνω. Εμείς ξέρουμε ότι είναι στο full. Άρα, για να το τοποθετήσουμε με ανοιχτό το διακόπτη, θα τον βάλουμε στη θέση που θέλουμε. Το πατάμε κανονικά να κουμπώσει. Σαν να κλείνουμε το διακόπτη. Για να δοκιμάσουμε. Βλέπουμε ότι μόλις κλείνουμε το διακόπτη επιστρέφει στη θέση του. Ορίστε, και μόλις τον ανοίγουμε ανεβαίνει κανονικά και πάει στο φουλ. Πάμε λοιπόν τώρα να ξανατοποθετήσουμε τα τζάμια. Βλέπετε πως ο διακόπτης ξανά, όταν έκλεισε, πήγε κανονικά στη θέση του. Πάμε να βάλουμε πάλι το προστατευτικό κάλυμα, το διακοσμητικό κάλυμα. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα την τίζα από το κουντέρ που είναι εδώ από κάτω και θα τη σφίξουμε. Και τώρα μένει να ξαναδιδώσουμε τον πίνακα οργάνων. Ορίστε, να το ξανακουμπώσουμε στη θέση του, αυτό. Να βάλουμε τις τρεις βίδες που το κρατάνε. Λοιπόν, φίλοι μου, πάμε τώρα να κουμπώσουμε το κουμπί εδώ. Βέβαια, έχουν σπάσει
όλα τα σημεία στα οποία έπιανε. Θα δούμε όμως πώς μπορούμε να το σουλουπώσουμε χρησιμοποιώντας τα κλειψάκια που έχουν μείνει. Βλέπετε εδώ. Ορίστε. Ορίστε. Ξαναλέω, οι δίδες αυτές έχουν σπάσει, δεν μπορούν να πιάσουν. Δυστυχώς έχουν σπάσει και οι καθρέφτες από ό,τι βλέπουμε. Θα δούμε και αυτούς προσωρινά πώς μπορούμε. Αν ήμασταν στην έδρα μας, φίλοι μου, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν σφίγγει, βλέπουμε εδώ, άρα θα χρειαστεί να βρούμε κάποια ροδέλα να βάλουμε εδώ από κάτω ή καλύτερα ακόμα ένα γκρεβεράκι για να μπορέσουμε να το σφίξουμε. Γιατί τερματίζουν οι πόρτες και δεν σφίγγει η βίδα. Πολύ καλά. Ωραία, έσφιξε αρκετά. Το ίδιο θα κάνουμε και στον άλλον. Ωραία, έσφιξε πάρα πολύ καλά. Και είναι μια χαρά, δεν κουνιέται καθόλου. Όπως βλέπουμε ήρθαν εδώ αρκετά, ο δίχτυς δουλεύει, το τιμόνι μας ίσιαξε αρκετά. Βλέπετε πως έχει γίνει από τη μεγάλη δύναμη. Σας είπα ότι έπεσε από αυτοκινούμενο στο έδαφος, το δώστομα. Ευτυχώς με λίγα σχετικά χιλιόμετρα, αλλιώς μπορείτε να καταλάβετε τι θα γινόταν. Επειδή έχουν σπάσει όλα εδώ οι βάσεις, τι θα κάνουμε. Θα πάμε εδώ από κάτω, θα κάψουμε ένα κατσαβίδι, θα ανοίξουμε τρυπούλες για να βάλουμε μέσα τα αέρα και να το πιάσουμε έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, βάλαμε τα tie-wrap στη θέση τους, και στο ένα και στο άλλο και στο από πάνω, και έτσι έχει πλέον σταθεροποιηθεί πολύ καλά όλο το μπροστινό κάλυμα. Πάμε να βράσουμε και με ένα σπρέι την μπαγκαζιέρα που έχει ξυθεί, όπως βλέπετε, πάρα πολύ. Θα την περάσουμε πρώτα με ένα γυαλόχαρτο για να ομαλοποιηθεί, γιατί έχει κάνει σκαψίματα από το σύρσιμο στο δρόμο. Ωραία, και σε ένα μεγάλο μέρος φέραμε και την μπαγκαζιέρα. Και έχουμε κάνει σε γενικές γραμμές, φίλοι μου, κολλήσαμε και αυτό το αντίβαρο εδώ που είχε σπάσει, και έχουμε κάνει σε γενικές γραμμές μια καλή αποκατάσταση.
Αυτά σήμερα από τον Μαστοράκο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.